υπάρχει ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε και το γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό. Θα έπρεπε πολύ γρήγορα να ενστερνιστούν τις απόψεις της περιφέρειας και να πάρουν τα μέτρα τους. Σήμερα υπάρχει ένα διέξοδο, αλλά είμαι σίγουρος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα βρεθεί ένας τρόπος προσωρινής ανακούφισης του μεγάλου προβλήματος που ταλανίζει σήμερα την Τρίπολη, ώσπου η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει πλέον την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης. Πού το πείζετε αυτό ως προς την εταιρεία, χρονικά? Υπολογίζω ότι από την υπογραφή της συμβάσεως, η οποία σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου, όπου εδώ και καιρό έχει υποβληθεί ο φάκελος για την έγκριση της συμβάσεως, μέσα στους επόμενους 8 με 10 μήνες θα έχει η εταιρεία αναλάβει την ευθύνη και έτσι οριστικά και αμετάκλητα θα έχουμε τέλος ένα τεράστιο πρόβλημα που μας έχει δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα, μεγάλα προβλήματα και πάνω απ' όλα έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό πλήγμα στην εικόνα της περιφέρειας. Η περιφέρεια έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτού του διαγωνισμού. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση θα μπορέσει να εναντιωθεί σε μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί εδώ και καιρό. Μην ξεχνάτε, δεν απειλείται με πρόστιμα, δεν απειλούνται με πρόστιμα οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές, οι πολίτες της περιφέρειας απειλούνται με πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα, εάν τελικά επιβληθούν, θα ανοίξουν τους ασκούς του αιώλου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, μεγάλη σύνεση, ευρύτερο πεδίο συνεργασίας και πάνω απ' όλα πολιτικά θέλω να πω ότι εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η συνεργασία των θεσμών αλλά και ο σεβασμός στον τρόπο που ο κάθε θεσμός ασκεί τις δικές του αρμοδιότητες.